Καλησπέρα. Λοιπόν, αυτό είναι ένα βίντεο που κατά κόρον κυρίως αφορά τους εντελώς αρχάριους που μόλις έχουν πιάσει ας πούμε στα χέρια τους μία πίπα και θέλουν να δούνε πώς την ανάβουν, πώς την καπνίζουν κτλ. Απλά ένα βήμα πριν από αυτό να πω πολύ γενικά και γρήγορα ότι πώς διαλέγει κάποιος μία πίπα. Γενικά στο θέμα αυτό δεν υπάρχει σωστό ή λάθος. Θέλω να πω πως δεν υπάρχει συγκεκριμένα κάποια πίπα που να είναι για αρχάριους, ενώ κάποιες που είναι αποκλειστικά για έμπειρους. Αυτή είναι η άποψή μου. Καθαρά έχει να κάνει το θέμα του κόστους. Πόσα χρήματα μπορεί να διαθέσει ο καθένας για την αγορά μιας πίπας. Βέβαια, καλό είναι ένας εντελώς αρχάριος να μην πάρει μια ακριβή, μια πολύ high class πίπα κτλ. Γιατί αν θέλει να πειραματιστεί, η στατιστική λέει ότι μάλλον θα την καταστρέψει. Οπότε, εγώ όταν ξεκίνησα έχω πάρει αυτή την πίπα, η οποία ήταν μια απλή, δεν υπάρχει κάποια επωνυμία, είναι μια απλή ιταλική πίπα με νιάρι φίλτρο, το οποίο όπως είναι έτσι, και έκανα τη δουλειά μου, το ξεκίνημά μου, πειραματίστηκα, έκανα, ζει ακόμα ευτυχώς, γιατί δεν ήμουν πολύ θαραλέος στο να κάνω πειράματα πάνω της, οπότε την έχω ακόμα. Σίγουρα συνιστώ για κάποιον εντελώς αρχάριο να πάρει μία πίπα με φίλτρο και προτιμώ κυρίως την πίπα να έχει 9 φίλτρο που είναι το πιο μεγαλύτερο σε διάμετρο γιατί κάνει την καλύτερη δουλειά από όλα τα φίλτρα μέχρι στιγμής από όσα έχω δοκιμάσει. Τι γίνεται τώρα. Μια πίπα με φίλτρο και μια άφιλτρη καπνίζονται λίγο διαφορετικά στον τρόπο καπνίσματος, στο στυλ που τις καπνίζεις. Θα το δείξω στην πορεία του βίντεο, αφού την ανάψω και τα λοιπά. Επίσης, όσον αφορά το σχήμα της, το να είναι έτσι καμπύλη ή ίσια και τα λοιπά, αυτό δεν παίζει ρόλο. Είναι καθαρά θέμα γούστου, θέμα στυλ, ποιο σου αρέσει πιο πολύ στυλ να έχεις. Εμένα μου αρέσουν αυτές οι σαξόφωνο στυλ, οι κυρτές οι πίπες. Σε άλλους αρέσουν οι πόκερ, οι ίσχες και έχει και οι μη κυρτές. Από εκεί και πέρα, στον τρόπο καπνίσματος, πολύ χοντρικά είναι σχεδόν ο ίδιος. Βέβαια υπάρχουν διαφορές όσον αφορά τις πίπες της Ρεϊκιού, τις ξύλινες γενικότερα και τις πίπες οι οποίες ας πούμε είναι από καλαμπόκι, οι Falcon, οι οποίες είναι αλουμινίου, εκεί υπάρχει διαφορά, οπότε μπορείς να δεις σε προηγούμενα μου βίντεο που έχω αναφερθεί σε Falcon και σε άλλους τύπους, η μακριά η Church Warden κτλ. Αλλά τώρα θα πω γενικά για μια κανονική ας πούμε απλή πίπα με φίλτρο. Τι θα καπνίσω αυτή τη στιγμή. Έχω τον Seven Seas Regular Blend, αυτόν εδώ, τον οποίο τον έχω βγάλει. Ο συγκεκριμένος είναι 40 γραμμαρίων πακέτο, τον έβγαλα και τον έχω βάλει όλον μέσα σε ένα βαζάκι για να τον καπνίζω από εδώ. Να διατηρείται πάντα φρέσκος σε σχέση με το πακέτο το οποίο... Καλό είναι, αν δεν τους καπνίζουμε γρήγορα, να τους βγάζουμε το πακέτο και να τους βάζουμε σε κάποιο βάζο. Λοιπόν, επίσης, έχω πάρει να δοκιμάσω, πέραν του regular blend, έχω και αυτούς εδώ. Royal blend, δεν είναι ο μαύρος, είναι ο μπλε σκούρος, δεν ξέρω αν φαίνεται καλά το χρώμα του στο φωτισμό αυτόν. Είναι και ο gold blend. McBaren, Seven Seas, 7 θάλασσες, Royal και Gold. Δεν τους έχω καπνίσει, τους πήρα να τους πρωτοδοκιμάσω και θα δω πώς θα είναι. Γενικά για τους Seven Seas, δεν ξέρω, πολλοί λένε πως δεν τους αρέσει, φθηνός
καπνός. Εγώ που τον δοκίμασα και έχω κάνει ένα πακέτο μέχρι τώρα, παλαιότερα, μου άρεσε πολύ. Τους κατατάσσω από τους αγαπημένους μου καπνούς. Είναι αρωματικός. Έχει τη σοκολάτα, λίγο καφέ, λίγο σοκολάτα γεύση, ο συγκεκριμένος, ο άσπρος. Μου άρεσε ιδιαίτερα και θα τον κάπνιζα, τον έχω κάνει βασικά, τον κάπνιζα κάθε μέρα. Εντάξει, όπως είπα, είναι γούστα αυτά κυρίως. Αυτά για τον καπνό. Βαζάκι, πίπα, θα βάλω το φίλτρο. Ειδικά όταν είσαι αρχάριος, το φίλτρο σε σώζει γιατί όταν καπνίζεις και παράγεται ο καπνός έχει την υγρασία του μέσα, από την κατασκευή του έτσι είναι, από τον τρόπο που κατασκευάζεται. Όλη αυτή η υγρασία καταλήγει να βρίσκεται εντός της πίπας εδώ και με τη διάρκεια του καπνίσματος να έρχεται στο στόμα σου. Οπότε κάποιος δηλαδή που καπνίζει άφιλτρη, αν καπνίζει νευρικά, γρήγορα, απότομα ή δυνατά, πολύ γρήγορα θα του έρθει αυτή η πικρίλα, το νερό στο στόμα. Σε αυτή την περίπτωση το φίλτρο σώζει γιατί απορροφάει όλη την υγρασία και στο στόμα σου δεν φτάνει καθόλου υγρασία. Γι' αυτό για τους αρχάριους που δεν ξέρουν ακόμα πώς να ρουφάνε, πώς να τραβάνε την τζούρα κτλ. Καλό είναι να βάζουν πάντα φίλτρο. Λοιπόν, πώς γεμίζουμε. Έστω ότι είναι μια καινούρια πίπα και την πρωτοπήραμε. Αν αγοράσεις ένα καινούριο αυτοκίνητο, πρέπει να το στρώσεις πριν να το οδηγήσεις στο full. Αν αγοράσεις καινούριο μηχανάκι, πρέπει να το στρώσεις πρώτα πριν να το οδηγήσεις στο full, στο maximum της απόδοσης. Αν πάρεις μια καινούρια γυναίκα, καινούρια γκόμενα, πρέπει να την στρώσεις για να σε μάθει. Εκτός κι άμα είναι πιο καπάτσα από σένα, οπότε θα σε στρώσει εκείνη. Συνεπώς, ας πούμε για ένα στρώσιμο της πίπας, αρχικά βάζω μισό μπολ, το γεμίζω μέχρι τη μέση. Πώς γεμίζουμε τον μπολ? Τσιμπάμε τον καπνό, το βάζουμε μέσα εδώ, το αφήνουμε να πέσει με τη βαρύτητά του μέσα και το σμπρώχνουμε πολύ πολύ απαλά με το δάχτυλο. Δεν το ζουλάμε σε καμιά περίπτωση μέσα να το παχτώσουμε ένα πράγμα. Πολύ απαλά. Πολύ ελαφρά με το δάχτυλο. Τελείωσε, γέμισε μέχρι τη μέση. Έχουμε το ταμπεράκι, το πατητήρι, το οποίο πατάμε λίγο έτσι απαλά, να έρθει λίγο σαν μια ίσια επιφάνεια ο καπνός από πάνω όσο γίνεται. Όπως και να έχει, και με αυτό δεν πιέζουμε με δύναμη. Πάντα με το βάρος του. Με το βάρος το αφήνουμε, ας πούμε, και με το βάρος που έχει και πολύ ελαφρά έτσι πίεση, ίσα ίσα να κατέβει λίγο κάτω ο καπνός. Το άναμα το κάνουμε ή με σπίρτο ή με αναπτύραμα, ό,τι θέλουμε. Έχω βίντεο για ανάματα. Λοιπόν, το πρώτο άναμα της πρώτης μας πίπας. Ρούφαμε απαλά. Προσεκτικά, να μην κάψουμε γύρω γύρω το μπολ, δεν ακουμπάμε το σπίρτο δηλαδή επάνω στην πίπα μας. Τώρα άμα δεις, δεν ξέρω αν φαίνεται λίγο με το φακό, άμα δεις λίγο έχει γκριζάρει σε κάποια σημεία και έχει μαυρίσει ο καπνός. Δεν ανάβει με τη μία μπαμ, έτσι. Παίρνουμε το ταμπεράκι, ξαναπιέζουμε ελαφρά λίγο έτσι. Ξαναλέμε, ποτέ με δύναμη, ποτέ με πίεση δυνατή και θα εξηγήσω και γιατί. Τώρα βλέπεις ότι έχει φτάσει, τον έχω καθίσει λίγο κάτω.
Οπότε ξανά άναμα. Τώρα για να μην είμαι συνέχεια τσίκι τσίκι με το σπίρτο, θα κάνουμε τον αναπτήρα. Οι ατυχίες συμβαίνουν. Τώρα το κρατάω λίγο έτσι για να φαίνεται μέσα τον μπολ και μου ήρθε όλο στη μύτη. Ελαφρά πάλι. Ίσα ίσα το αφήνουμε με το βάρος του. Δεύτερη φορά μας έγινε. Απαλά. Δεν ρουφάμε πολύ έντονα. Δεν θέλουμε να έρθει να αναζωπυρώσει, να γίνει φλόγα πάνω εδώ. Άλλη μία. Τώρα έχει κάνει καλή φωτιά. Το καταλαβαίνεις ότι έχει αρπάξει καλά. Όταν ομοιόμορφα την ώρα που ρουφάς τζούρα, ομοιόμορφα βλέπεις ότι έχει κοκκινήσει, ας πούμε, κοκκινίζει από την φωτιά που έχει μέσα. Τώρα η πίπα μας είναι αναμένη. Άπαξ και αρχίζει να κοκκινίζει αυτή η φωτιά την ώρα που ρουφάς, είσαι αναμένος. Κάθε πότε χρησιμοποιούμε το ταμπεράκι, κάθε πότε πατάμε τον καπνό κάτω. Όταν βλέπεις ότι αρχίζει το κοκκίνισμά του, ας πούμε, να το πούμε, κατεβαίνει πιο χαμηλά και οπότε πάνω μένει η στάχτη, γκριζάρισμα. Απαλά την ώρα που παίρνεις τζούρα που ρουφάς, το πιέζεις ώστε να έρθεις να πιέσεις κάτω τη στάχτη. Δηλαδή, ρουφάς και την ώρα που ρουφάς, πατάς αυτό. Όσο αφήνεις τη στάχτη να είναι αφράτη από πάνω, τόσο πνίγεις το οξυγόνο και δεν το αφήνεις να περάσει μέσα στον άκαυτο καπνό, ώστε να καεί και δεν καίγεται. Δηλαδή, την ώρα που ρουφάς, πρέπει να το πιέζεις, να διαλύεις, ας πούμε, τη στάχτη, απλά πιέζοντάς την προς τα κάτω με το βάρος από το ταμπεράκι του, ώστε να κάνει η στάχτη μια πολύ ελαφριά μεμβράνη πάνω από τον καπνό σου, ώστε να μπορεί να διαπεράσει το οξυγόνο. Κάνοντας το αυτό, η πίπα δεν σου σβήνει. Όταν πάει να σου σβήσει, ρουφώντας απαλά με το ταμπεράκι, το σώζεις, δίνεις περισσότερο οξυγόνο, γιατί μειώνεις το πάχος της τάχτης, παίρνει περισσότερο οξυγόνο μέσα η φωτιά και τη διατηρείς αναμένη. Τι γίνεται όμως? Πάν μέτρων άριστον και τα πάντα πρέπει να έχουν ισορροπία. Όσο τώρα εγώ το κάνω συνέχεια, τόσο θα τη διατηρώ αναμένη, αλλά τόσο παράλληλα όσο μένει αναμένη η πίπα, υπερθερμαίνεται. Σιγά σιγά θα αρχίσεις να το νιώθεις στο χέρι σου, ανάλογα με το πόσο παχύ τείχομα έχει η πίπα, τόσο ανάλογα καθυστερεί να θερμανθεί η πίπα ή όχι. Όσο πιο παχύ είναι αυτό,
τόσο περισσότερο καθυστερεί να θερμανθεί η αίσθηση που έχεις στο χέρι σου. Σε μια καινούργια πίπα που τη στρώνεις ακόμα, δεν θέλεις να την υπερθερμαίνεις πολύ. Γιατί σπάνιο μεν, αλλά γίνεται να κάψεις εσωτερικά τα τυχώματα της πίπας. Οπότε, όπως είπαμε, για να στρώσει πρέπει να δημιουργήσεις αυτό το λεγόμενο cake στα τυχώματα εσωτερικά της πίπας, το οποίο θα την προστατεύει. Θα είναι ουσιαστικά σαν ένα τείχομα, σαν μια μεμβράνη, η οποία θα είναι ενδιάμεσα της φωτιάς που κάνεις και με το ξύλο της πίπας. Από μόνο του, το ξύλο ρέικης έχει το μέγιστο της αντοχής στην θερμότητα. Γι' αυτό χρησιμοποιείται κατά κόρον στις πίπες. Αλλά και αυτό, άμα το παραξυλώσεις και την παρακάψεις, και αυτό κάποια στιγμή καίγεται. Όταν δεις ότι η πίπα υπερθερμαίνεται, απλά κάνεις ένα break, μια παύση και την αφήνεις κάτω. Γιατί δεν την γεμίζω όταν στρώνω μια πίπα μέχρι πάνω εντελώς? Γιατί θα αργήσει να τελειώσει το κάπνισμά της. Και γενικά, όπως είπα εξ αρχής, καλό είναι στα πρώτα καπνίσματα, στα πρώτα μπολ, μέχρι καμιά δεκαριά ας πούμε μπολ, να τα κάνεις με χαμηλή την ένταση. Μπορείς μετά από 1, 2, 3 μπολ να τη γεμίζεις μέχρι πάνω, αλλά επειδή δεν την αφήνεις να καπνίσει πολύ δυνατά, αυτό δεν θα καταφέρεις να το κάψεις όλο τον καπνό, να φτάσει μέχρι τέλος της πίπας. Δηλαδή θα την αφήνεις, θα σβήνει, θα ανάβεις, θα σβήνει, θα ανάβεις, θα σβήνει. Άμα το πας έτσι δηλαδή μέχρι το βράδυ, ο καπνός, okay, θα καίγεται, αλλά η γεύση που θα έχεις δεν είναι ωραία. Συνεπώς, καλό είναι να ξεκινάς με χαμηλή ποσότητα καπνού και σιγά σιγά σταδιακά να ανεβαίνεις. Το κέικ δεν μπορεί να δημιουργηθεί μπαμ και έξω. Θέλει καμιά δεκαριά καπνίσματα. Και θα το δεις, θα το καταλάβεις όταν αρχίζει να δημιουργείται εσωτερικά. Βέβαια, υπάρχουν κάποιες πίπες οι οποίες από μέσα τους έχουν μια ειδική μαύρη επίστρωση, σαν μεμβράνη, σαν χρώμα είναι, σαν μπογιά ας πούμε. Αυτό δεν είναι μπογιά. Είναι μια ειδική επίστρωση που προστατεύει το ξύλο. Το χρησιμοποιούν αρκετοί κατασκευαστές πιπών, γιατί ουσιαστικά προστατεύει τους ίδιους από το να τους κατηγορήσει κάποιος άγαρμος ή κάποιος πελάτης που τη δίνει κατευθείαν boom την πίπα, και αν τύχει να την κάψει να πει: κοίταξε, η πίπα που μου πούλησες είναι ας πούμε σκάρτη. Οπότε σε αυτή την περίπτωση ο άλλος, ο κατασκευαστής, προτιμάει να τα χρησιμοποιήσει, κυρίως σε πίπες του εμπορίου, πιο φθηνές ας πούμε, σε απλές σειρές που μπορεί να τις αγοράσει οποιοδήποτε. Προσιτές, φθηνές πίπες. Υπάρχουν και πιο ακριβότερες βέβαια που έχουν αυτό, αλλά αυτό είναι τάξη. Είπαμε, θέμα του κατασκευαστή, αν θα το χρησιμοποιήσει ή όχι. Εσύ τώρα που είσαι αρχάριος, αν βρεις μια τέτοια πίπα που έχει μέσα την επίστρωση αυτή τη μαύρη, σε προστατεύει καλύτερα, γιατί δεν χρειάζεται να ασχοληθείς πολύ με το στρώσιμο. Αυτές οι πίπες στρώνουν πολύ πιο γρήγορα, γιατί αυτό από μόνο του προστατεύει το ξύλο, αλλά επίσης αυτό από μόνο του βοηθάει στο να χτιστεί πιο γρήγορα και το κέικ πάνω σε αυτό. Στον τρόπο που καπνίζεις, ή στο είναι γεύση, ή στο άρωμα κτλ, δεν νομίζω να σου βγάλει κάτι. Αυτή είναι μια στρωμένη πίπα. Βλέπεις ότι εσωτερικά, πώς είναι. Δεν είναι λίγο. Φαίνεται ότι είναι πάνω του κολλημένο κάτι ας πούμε. Γενικά έχει παρατηρηθεί ότι στις πίπες, στο στρώσιμό τους, το κέικ πιάνει πολύ πιο εύκολα γύρω-γύρω εσωτερικά στο τείχομα της πίπας, αλλά πολύ δύσκολα πιάνει κάτω στον πάτο. Γιατί συνήθως δεν καπνίζουμε την πίπα μέχρι τέρμα κάτω τον καπνό, γιατί εκεί πέρα μαζεύει υγρασία, τέλος πάντων εκεί είναι πιο χαμηλά ακόμα και από την τρύπα ας πούμε,
Οπότε δεν μπορεί να καπνιστεί μέχρι τόσο τέρμα κάτω ο καπνός. Γι' αυτό κάποιοι όπως ο φίλος ο Μάριος που κάνει και αυτός βίντεο στο YouTube, μπορείς να δεις δικό του βίντεο που έχει αναφερθεί σε στρώσιμο πίπας. Ο Μάριος λοιπόν παίρνει λίγο μέλι με το δάχτυλο και βάζει μέσα στον πάτο, αλήφει λίγο στον πάτο της πίπας εσωτερικά, λίγο μέλι. Οπότε αυτό το μέλι όταν έρθει και καεί θα δημιουργήσει το κέικ στον πάτο. Γιατί αυτό το κέικ τι είναι, ουσιαστικά είναι από τα σάκχαρα που έχει μέσα ο καπνός όταν καίγονται. Να το πω πολύ χοντρικά, καραμελοποιούνται και γίνεται αυτό το μείγμα το οποίο ουσιαστικά είναι το κέικ, το προστατευτικό κέικ. Λοιπόν, τώρα μιλώντας, δροσίσει λίγο η πίπα, έπεσε λίγο η θερμοκρασία της, οπότε τώρα μπορούμε να ξανανάψουμε κανονικά. Όταν καπνίζουμε δεν ρουφάμε τον καπνό κάτω. Παλιοί έμπειροι καπνιστές το κάνουν, εγώ δεν το κάνω και γενικά ένας αρχάριος καλό είναι να μην το κάνει, να μην καταπίνει. Να μην εισπνέει μάλλον, όχι καταπίνει, να μην εισπνέει το καπνό. Γιατί ο καπνός δεν είναι φτιαγμένος για να τον εισπνέεις, έχει αρώματα, έχει αυτά. Βλέπεις. Όσο το πατάω κάτω λίγο ελαφρά, παίρνει φωτιά και βγάζει πιο πολύ. Το κάπνισμά του ουσιαστικά είναι αυτό. Ρουφάς μες στο στόμα και εκπνέεις έξω. Ρουφάς το στόμα και τον φυσάς. Ρουφάς και τον φυσάς. Δεν αναπνέω τον καπνό εγώ κάτω στα πνευμόνια. Αναπνέω με τη μύτη ξεχωριστά. Η αναπνοή μου είναι από τη μύτη κανονικά και ο καπνός... Αναπνέω με τη μύτη. Και ο καπνός που υπάρχει εδώ στο χώρο τώρα, τον αναπνέω με τη μύτη και καταλαβαίνω το άρωμά του. Ενώ τη γεύση την καταλαβαίνεις, ενώ τον βάζεις μέσα στο στόμα σου. Πάνω κάτω, αυτό είναι το κάπνισμα της πίπας. Οι διαφορές με το τσιγάρο είναι αυτό, στο ότι το τσιγάρο, όλοι οι καπνοί, όλα τα τσιγάρα, εγώ δεν μπορώ να τα βάλω στο στόμα, δεν μπορώ να τα μυρίσω καν, γιατί κολοκαπνός να το πω, ξεραμένος καπνός, το καμένο το χαρτί που έχει 1532 ξέρω εγώ χημικά μέσα του και δεν καταλαβαίνω άρωμα στους καπνούς των τσιγάρων, στα κανονικά τα τσιγάρα. Τώρα ρουφάω, τώρα δεν παίρνω πολύ καπνό μέσα, δεν μου έρχεται γιατί δεν το έχω πατήσει τώρα. Και οπότε παίρνει λιγότερο οξυγόνο μέσα στην καύση του να γίνει. Οπότε απλά εισπνέω θερμό αέρα. Δεν γίνεται καύση του καπνού ώστε να παραχθεί καπνός να έρθει στο στόμα. Για να μπορεί να γίνει καλή καύση ξανά, πατάω ελαφρά ώστε να σπάσω τη φλούδα της στάχτης. Πιέζω τη στάχτη προς τα κάτω. Τώρα ξαναπήρε. Και έτσι σιγά σιγά κατεβαίνει και η στάθμη προς τα κάτω. Βλέπεις που ήταν η στάθμη αρχικά.
Και δεν έχω τίναξει. Μόνο μια φορά τίναξα τις τάχτες στο τασάκι μέχρι τώρα. Γενικά όσο το πατάς, πιέζεις προς τα κάτω τις τάχτες, δεν χρειάζεται όπως το τσιγάρο ας πούμε, είναι η στάχτη και την πετάς, παφ παφ, καπνίζεις, πετάς τη στάχτη. Εδώ η στάχτη που δημιουργείται, απλά την πιέζεις προς τα κάτω με αυτό. Και αυτό είναι. Όταν γίνει πολύ πυκνή η στάχτη, πάτα 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 πάτα, τότε την πετάς στο τασάκι ξέρω εγώ και μετά συνεχίζεις. Αλλά σε κάθε μπολ θα χρειαστεί μια φορά, ας πούμε, να την πετάξεις. Και αυτό το καταλαβαίνεις πότε χρειάζεται να πετάξεις τάχτη στο τασάκι. Όταν, καθώς καπνίζεις και τα λοιπά, φτάσεις σε ένα σημείο που θες τώρα να ανάψεις, με τον αναπτήρα το σπίρτο, τσακ, πας να ανάψεις, αλλά βλέπεις ότι δεν μπορεί να ανάψει, γιατί έχει γίνει τόσο πυκνό και έχει αρκετό πάχος το υπατημένη στάχτη από πάνω που δεν αφήνει την ίδια τη φλόγα να διαπεράσει αυτή την ασπίδα της στάχτης. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να πετάξεις τη στάχτη. Θα το κάνω ακόμα μια φορά τώρα. Μία με δύο φορές το πολύ χρειάζεται να πετάξεις τις στάχτες σε τασάκι. Οπότε βλέπεις ότι βλέπεις ένα σημείο μόνο είναι το γκρι. Το υπόλοιπο είναι μαύρος καπνός και ακριβώς που κάτω είναι ο κανονικός που πρόκειται να ανάψεις. Τώρα πάλι μου έχει ζεσταθεί, οπότε θα κάνω πάλι ένα break για να πιω μια τζούρα. Ουσιαστικά πάνω κάτω αυτό είναι το κάπνισμα. Τι λάθος μπορεί να γίνει όταν πάρεις το ταμπεράκι σου, το πατητήρι σου και το πιέσεις πολύ έντονα. Ο ενθουσιασμός, λίγο το ακοντρολάριστο της μυϊκής σου δύναμης μπορεί να σε κάνει να το πατήσεις, να το ζουλήξεις αυτό το λάθος και να μπουκώσεις την πίπα. Δηλαδή πάτα 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 τον καπνό μέσα με δύναμη, θα σου τύχει. Μου έχει τύχει, σε όλους τυχαίνει. Θα τύχει να έχεις σφίξει τόσο πολύ τον καπνό, να έχεις βουλώσει δηλαδή όλο το σύστημα το αναπνευστικό της πίπας, που δεν μπορείς να ρουφήξεις. Να τον μπλοκάρεις και να μην βεντουζάρεις, δεν μπορείς να ρουφήξεις ας πούμε. Σε αυτή την περίπτωση σε σώζει αυτό εδώ. Το τσουτσούνι. Γενικά αυτό το τσέχικο που έχει αυτό το κουταλάκι, το καρφάκι του και αυτό εδώ πέρα το πατητήρι, αυτό το χρησιμοποιώ μόνο στο καθάρισμα της πίπας για να διάσω αυτό. Αλλιώς γενικά σε άλλα ταμπεράκια μπορείς να βρεις μόνο αυτά τα δύο να είναι. Αυτά είναι τα πιο απαραίτητα ας πούμε. Με αυτό τι κάνεις, όταν μπουκώσεις την πίπα το βάζεις μέσα. Δεν ξέρω αν φαίνεται λίγο. Και τρυπάς. Βάζεις μέσα και τρυπάς διάφορες τρύπες να κάνεις ας πούμε λίγο σουρωτήρι τον καπνό. Θα δεις ότι θα μπαίνει δύσκολα, θα κάνεις τρύπα δύσκολα στον καπνό γιατί τον έχεις ζουλήξει πολύ και τον έχεις κάνει ένα συμπαγές πράγμα. Οπότε με αυτό κάνεις κάποιες τρύπες, τον ανακατεύεις, τον κουνάς λίγο και προσπαθείς να τον κάνεις να ξεβουλώσει, να ξεμπουκώσει ας πούμε. Τον χαλαρώνεις γενικά, πά προς τα πάνω, δοκιμάζεις και αν έχει το ίδιο πάλι συνεχίζεις. Αν έχει φτάσει σημείο που να έχει ξεβουλώσει, να έχει ξεμπουκώσει ας πούμε ο καπνός, να τον έχεις ξεπνίξει, τότε είσαι ok. Απλά θα πατήσεις μετά λίγο από πάνω με το ταμπεράκι, να έρθει πάλι να γίνει ομοιόμορφο και θα ανάψεις να κάνεις το κάπνισμά σου. Στην αρχή μου συνέβαινε πολύ συχνά και εμένα να πατάω να κάνω και να το μπουκώνω. Σε αυτή την περίπτωση ένας άλλος τρόπος που κάποιοι κάνουν είναι να ανοίξουν αυτό, θα το κάνω να στο δείξω,
Αυτόν τον τρόπο δεν το συνιστώ. Λοιπόν, το ανοίγεις και επίσης πάλι με το καρπάκι, με το καρφάκι, το βάζεις μέσα εδώ και σμπρώχνεις μέσα από την τρύπα, επειδή έχεις μπουκώσει με καπνό την τρύπα, το σύστημα αυτό, πιέζεις τον καπνό να βγει από εδώ και παράλληλα μετά, εν συνεχεία, κάνεις αυτό που είπα πριν. Αν κάνεις σωστά εδώ μέσα την ανάδευση του καπνού, αυτό εδώ πέρα μέσα δεν είναι απαραίτητο. Και επειδή οι πίπες με φίλτρο γενικά έχουν λεπτό τείχωμα εδώ, γύρω-γύρω, αυτό εδώ, είναι πολύ εύκολα να τις ραγίσεις εδώ και να κάνεις ζημιά. Οπότε καλό είναι να το αποφεύγεις, να το βγάζεις όταν οι πίπες αυτές είναι ζεστές, γιατί το ξύλο το ζεστό είναι πιο εύθραυστο. Να σχιστεί, να κάνεις κάποιο σχίσιμο ή ράγισμα. Οπότε αυτό δεν το συνιστώ. Σιγά σιγά και καπνίζοντας θα το βρεις το στυλ σου, το ρυθμό καπνίζοντας, και αν καπνίζεις γρήγορα, έντονα, θα δεις ότι θα σου υπερθερμαίνεται πιο συχνά και πιο γρήγορα η πίπα. Εκεί θα πρέπει να φρενάρεις, να την αφήνεις να ψύχεται και μετά να συνεχίζεις. Ο ωραίος ο καπνός είναι όταν το νιώθεις στεγνό και δροσερό να έρχεται στο στόμα σου. Όταν δεις ότι αρχίζει ο καπνός να γίνεται ζεστός, πολύ θερμός, τότε δεν το απολαμβάνεις κιόλας, θα δεις, δεν θα σου αρέσει να τον καπνίζεις. Οπότε το αφήνεις να κρυώσει και μετά θα συνεχίζεις πάλι. Επίσης, όπως είπα, όταν έχεις φίλτρο δεν καταλαβαίνεις, δεν σου έρχεται η υγρασία, αλλά άμα κάνεις άφιλτρη πίπα, τότε εκτός από ζεστός καπνός θα νιώθεις επιπλέον να σου έρχεται και υγρασία, όχι μόνο υγρασία, νερό, σταγόνες να σου έρχονται, είτε ζεστές είτε όπως και να έχει πικρές. Για να μην σου έρχονται αυτές οι σταγόνες σε άφιλτρες πίπες μέσα στο στόμα, θα πρέπει να καπνίζεις απαλά και αργά, απολαυστικά. Πού είναι ο νοπτήρας? Κάπως έτσι. Με ηρεμία. Και να υπάρχουν σταγόνες τώρα μέσα εδώ, κάτω. Δεν ρουφάω με δύναμη, όπως ρουφάω το καλαμάκι, ξέρω, για να πιω την κοκακόλα. Οπότε δεν σου ανεβαίνουν και πάνω. Απαλά. Αλλά επειδή όταν έχω φίλτρο, μπορώ να καπνίσω και έτσι. Δυνατές τζούρες όπως ένα τσιγάρο. Οπότε άμα καπνίζεις έτσι άγρια, θες φίλτρο, δεν σε χαλάει. Το φίλτρο κρατάει όλη την υγρασία, όλο το νερό. Αλλιώς, άμα είσαι με άφιλτρη, έτσι με δυνατό κάπνισμα, στις 5 τζούρες θα ρουφήξεις και υγρό. Επίσης αυτή η πίπα που είναι έτσι κυρτή, bent, η βαρύτητα ας πούμε βοηθάει να μένει και κάτω η υγρασία, οι σταγόνες. Οπότε άμα καπνίζεις απαλά και έχεις την bent, δεν σου έρχεται νερό όταν είσαι άφιλτρος. Ενώ όταν είναι ίσια, τότε η πίπα είναι κάπως έτσι. Οπότε τα νερά βλέπεις ότι μοιράζονται. Δεν στέκονται μόνο εδώ με τη βαρύτητα. Εδώ απλώνουν οπουδήποτε. Οπότε με το που κάνεις και μικρή τζούρα, θα σου έρθει στο στόμα. Ξαναλέω, σε άφιλτρες πίπες. Αυτή είναι η μόνη διαφορά δηλαδή μιας κυρτής πίπας με μια ίσια πίπα. Όταν είναι άφιλτρες, πιο εύκολα σου έρχεται το νερό όταν είναι ίσια, παρά από ότι αν είναι κυρτή. Αλλά όλα αυτά αντιμετωπίζονται εν καιρό με την εμπειρία, βρίσκοντας το στυλ σου. Οπότε όταν πάρεις μια πίπα αρχικά, φθηνή, μέχρι 50 ευρώ ξέρω εγώ θα σου πρότεινα, θα βρεις την πορεία του στυλ σου και το πώς πρέπει να καπνίζεις, και κυρίως βασικά δεν είναι το να ανάλογα με το τι πίπα έχεις να προσαρμόσεις το δικό σου στυλ, αλλά ανάλογα με το τι στυλ έχεις καπνίσματος
να προσαρμόσεις το τι πίπα, ας πούμε, θα αγοράσεις. Βλέπεις τώρα ότι πάει να σβήσει. Πατάω ελαφρά εδώ να το σώσω, να μην μου σβήσει. Για να δούμε. Βλέπεις, ξαναπήρε. Για να το σώσουμε λοιπόν, ρουφάμε απαλά και πιέζουμε απαλά, ώστε να ξαναδημιουργηθεί αναζωπήρωση και να μπορέσει η πίπα να πάρει το maximum, να εκμεταλλευτεί το maximum του οξυγόνου που εισέρχεται μέσα στον μπολ. Σπάζοντας τη φλούδα στάχτης που υπάρχει. Αν δεις ότι δεν μπορεί να ξαναδημιουργήσεις, αν δεις ότι δεν μπορείς να το σώσεις και σου σβήσει εντελώς, τότε λίγο relax και ξανανάβεις με τον αναπτήρα. Μια λεπτομέρεια λίγο που θα ήθελα να δείξω, γιατί μπορεί να γίνουν κάποια λαθάκια όταν ανάβω με το σπίρτο φεριπίν. Πρόσεξε την κίνηση που θα κάνω. Δηλαδή, το σπίρτο το βάζω μέσα με τη φλόγα του αναμένη και ταυτόχρονα ρουφάω. Όταν σταματήσω να ρουφήξω, όταν σταματάω να ρουφάω, το βγάζω εκτός. Ξαναρουφάω, ξανά μέσα. Σταματάω να ρουφάω, το βγάζω. Δηλαδή αυτό. Δεν ξέρω αν ακούγεται κιόλας το ρουφήγμα κτλ. Έχει τώρα αυτό, ας πούμε, φωτιά. Αυτό γιατί. Γιατί άμα το βάλω το σπίρτο αναμένο εδώ και ρουφήξω, σταματήσω, ρουφήξω, σταματήσω και αυτό είναι αναμένο εδώ, η φωτιά που θα διατηρείται θα μου καίει εσωτερικά το μπολ και δεν το θέλω. Οπότε, όταν είναι αναμένο, το βάζουμε και ρουφάμε, ώστε αυτή τη φωτιά θα τη βλέπεις ότι όλη πάει προς τα μέσα. Τη ρουφάει ο καπνός και ανάβει, ας πούμε. Ενώ άμα δεν ρουφάς, η φωτιά μένει και καίει εσωτερικά το μπολ σου. Είναι μια λεπτομέρεια την οποία θα τη δεις. Το ίδιο και με τον αναπτήρα. Τώρα, αυτό είναι ο ζύπο, οπότε και έτσι να τον κρατήσω, δεν μου καίει εσωτερικά. Και έτσι να τον κρατήσω, δεν μου καίει εσωτερικά τον μπολ, βλέπεις. Η φωτιά του είναι πάνω. Οπότε η φωτιά θα πάει μέσα, άμα ρουφήξω. Αλλά στους άλλους τους αναπτήρες, δεν έχω τώρα κάποιον πρόχειρο. Στους άλλους τους αναπτήρες, δεν θα την κρατήσει τη φωτιά μέσα, αν σου καίει τον μπολ και ρούφα, ρούφα, ρούφα. Πάλι θα το παίζει όπως και το σπίρτο, το ρουφάς. Θα βγάζεις, θα ρουφάς, θα βγάζεις. Αυτό πιστεύω, είμαι κατανοητός. Τα είπα λίγο, ξέρω εγώ, και ουσιαστικά τώρα σχεδόν πλάκα πλάκα το κάναμε τον μπολ. Τώρα έχει μείνει, άμα φτάσει έτσι σε σημείο πολύ χαμηλά, καταλαβαίνεις ότι και η γεύση του πάβει να υπάρχει, ή θα αρχίσει να πικρίζει, θα αρχίσει να κάνει τσακ τσακ τσακ, γιατί καίει την υγρασία που έχει μείνει κάτω, και καταλαβαίνεις ότι τελείωσε το κάπνισμα πλέον. Το υπόλοιπο μετά θα την αφήσεις την πίπα να κρυώσει, έτσι όπως την καπνίσεις, τελειώνεις, την αφήνεις να καθίσει, να στεγνώσει, όχι να στεγνώσει, συγγνώμη, να κρυώσει. Όταν κρυώσει, τότε την καθαρίζεις. Παίρνεις το κουταλάκι αυτό. Ή το καρφάκι εδώ. Και θα την, μέσα στο τασάκι, θα διάσεις το υπόλοιπο. Αφού κρυώσει οπωσδήποτε, έτσι, όχι πιο πριν. Γιατί έχει ακόμα τη φωτιά του μέσα, ας πούμε, να σιγοκαίει. Άμα το αδειάσεις έτσι, προφανώς μπορεί να βάλεις και φωτιά, ας πούμε. Εγώ, ας πούμε, που έχω το τασάκι εδώ, το τασάκι που έχω εδώ αυτό, άμα ρίξω μέσα
καπνό ο οποίος έχει ακόμα φωτιά μέσα του. Θα αρπάξουν εδώ πέρα τα μάκτρα καθαρισμού, τα σπίρτα θα αρπάξουν. Και οπότε μετά αφού κρυώσει θα την κάνεις έναν καθαρισμό. Τον καθημερινό σου καθαρισμό ή πολύ καθαρισμό, ξέρω εγώ, καλό, μια στο τόσο. Για καθαρισμούς θα μιλήσω σε άλλο βίντεο. Οπότε για την ώρα πιστεύω το κάλυψα το πώς καπνίζουμε μια πίπα όντας αρχάρι. Και τώρα αν έχεις κάποια επιπλέον απορία ή δοκιμάσεις τα καπνίσματά σου και τα λοιπά και δεις ότι κάπου δυσκολεύεσαι, κάτι κάνεις, νιώθεις ότι κάνεις λάθος και τα λοιπά, γράψε από κάτω, άσε ένα σχόλιο. Και γενικά ας πούμε δεν υπάρχει σωστό ή λάθος στο κάπνισμα μιας πίπας. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία θεωρούνται ένα κλικ επικίνδυνα να χαλάσεις την πίπα, αλλά γι' αυτό ξεκινάμε με μια απλή πίπα πάντα, ας πούμε, σαν αρχάρι και δεν πάμε σε μια ακριβή high class κτλ. Αλλά άμα κάνεις αυτά τα βήματα, προσέξεις δηλαδή τη θερμοκρασία να μην την παραανάψεις κτλ, δεν θα έχεις θέμα. Θα καταλάβεις ότι παραζεσταίνεται όταν δεν θα μπορείς να την ακουμπήσεις καλά, ας πούμε, δηλαδή θα σε δυσαρεστεί. Άσε που δεν θα μπορείς να καπνίσεις κιόλας, γιατί θα σου έρχεται καυτός καπνός μέσα που είναι δυσάρεστος. Δηλαδή από μόνος θα καταλάβεις ότι δεν μ' αρέσει αυτό τώρα που ρουφάω, ας πούμε, καίει, τι γίνεται. Θα την αφήσεις να ηρεμήσει. Δεν ανοίγουμε, δεν ξεβιδώνουμε την πίπα ποτέ όσο είναι ζεστή. Είναι επικίνδυνο να κάνει κάποια ρογμή. Αυτά δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Αυτά είναι τα βασικά και γενικά, ας πούμε, γι' αυτό είμαστε εδώ και εγώ και οποιοδήποτε άλλοι που κάνουμε βίντεο. Ακόμα και άμα κάτω στα σχόλια αφήσεις κάτι, κάποια ερώτηση, οτιδήποτε, θα σου απαντήσω εγώ ή θα σου απαντήσει και κάποιο άλλο παιδί που βλέπει και διαβάζει τα σχόλια και γνωρίζει, είναι χρόνια, ξέρω, καπνιστής, ίσως και πιο έμπειρος από μένα. Αυτό είναι το ωραίο που έχουμε αυτή την κοινότητα, ας πούμε, σαν Έλληνες καπνιστές πίπας, που είμαστε μια τεράστια παρέα από όλα τα σημεία του πλανήτη και ανταλλάζουμε γνώσεις, εμπειρίες, απόψεις, γιατί αυτό είναι. Αν υπήρχε κάποιο πανεπιστήμιο καπνιστών πίπας, θα πηγαίναμε εκεί και θα πέραμε το πτυχίο, αλλά δεν υπάρχει, οπότε μοιραζόμαστε γνώσεις και εμπειρίες όλοι μεταξύ μας. Και το καλύτερο που έχει να κάνει κάποιος που ξεκινάει τώρα το κάπνισμα πίπας είναι να βλέπει αυτά τα βίντεο. Αυτά. Τα λέμε λοιπόν και γιατί όχι να κάνεις και εσύ ένα βίντεο, να δούμε, να παρακολουθήσουμε, να μας πεις σκέψεις, απόψεις, εμπειρίες και οτιδήποτε άλλο θέλεις γύρω από το χόμπι αυτό. Καλά καπνίσματα και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.